Εσείς, κύριε Ανδρέου, αλλά επειδή αναφερθήκατε σε πλαστά πτυχία και την συνδρομή που αναμένεται από άλλες χώρες, έχουμε απάντηση όσον αφορά την υπόθεση του τέος επιτρόπου εθελοντισμού. Εκκρεμούσε και αυτό. Ναι, είναι το μόνο στοιχείο το οποίο εκκρεμεί ακόμα, κυρία Σάβα. Η υπόθεση είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Μπορώ να πω ότι είναι το μόνο στοιχείο το οποίο λείπει από το φάκελο. Αναγκαστικά θα πρέπει να αναμένουμε την απάντηση ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για ποια αδικήματα ενδεχομένως μιλούμε, ώστε να προχωρήσουμε και σε αυτή την υπόθεση. Οι απαντήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις για πλαστά ή όχι πτυχία αναμένονται από τα ιδρύματα, κολέγια, πανεπιστήμια στα οποία αφορούν ή από τις αρχές μιας χώρας, κύριε Ανδρέου? Εξαρτάται από τις υποθέσεις, κυρία Σάβα. Εννοώ τις περισσότερες φορές, ναι, αφορά το συγκεκριμένο ίδρυμα στο οποίο αναφέρεται. Η μία απάντηση πτυχίο δεν είναι απάντηση προς εσάς, ότι κάτι πάει λάθος εδώ? Σίγουρα, γι' αυτό λέμε ότι είναι απαραίτητα τα στοιχεία αυτά, ώστε να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε κάποια από τα δικήματα τα οποία διερευνούμε για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την απάντηση από... Ναι. Αν δεν υπάρξει, απάντηση από τα συγκεκριμένα ιδρύματα, που προφανώς αν είναι πλαστά τα πτυχία, είναι ο τρόπος που τα εκδίδουν, είναι προβληματικός, δεν θα ανταποκριθούν. Δεν μπορείτε να αποταθείτε στην χώρα στην οποία υποτίθεται δράζονται αυτά τα ιδρύματα και να δούμε αν είναι εγγεγραμμένα, αν είναι όλα αυτά? Σίγουρα όλα τα αιτήματα στέλνονται μέσω των αρμοδίων αρχών ώστε να καταλήξουν στα συγκεκριμένα ιδρύματα. Δεν είναι απευθείας προς το συγκεκριμένο ίδρυμα, αν πρόκειται για ιδιωτικό ίδρυμα. Είναι μέσω των αρχών όπου γίνεται η σωστή διαδικασία με τις αστυνομικές αρχές της κάθε χώρας, ώστε να υπάρχει μια σωστή ενημέρωση. Και η ενημέρωση αυτή, η μαρτυρία η οποία θα σταλείστε για την υπόθεση, να μπορεί να καταχωρηθεί επί του δικαστηρίου και να είναι υποδεχτή ως τεκμήριο ενώπιον οποιοδήποτε δικαστηρίου. Άρα, κύριε Ανδρέου, στην υπόθεση, για να πάμε στην υπόθεση του τσαρλατάνου γιατρού.